Καλησπέρα φίλε και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Ακόμα μια κουμπί Basket City κοντά σα. Όπω κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 τα λέμε εδώ από τη συχνότητα του Λίμπερο 107 και 4. Μόνο για μπάσκετ φυσικά. Μόνο για το άθλημά μα λοιπόν. Θα συζητήσουμε και σήμερα που υπάρχουν αρκετέ εξελίξει σε διάφορα μέτωπα. Έτσι και ρεπορταζιακά και για τον Άρη. Κυρίω θα πω για τον Άρη, γιατί είχαμε την είδηση με την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και πλέον ο Νίκος Λάσκαρης και τυπικά αποτελεί παρελθόν. Θα το δούμε λίγο το θέμα τις επόμενες κινήσεις και τι γενικά σημαίνει αυτό για τον Άρη. Αυτή που ολοκληρώθηκε αυτό το θέμα που τελικά διέψευσα και τους, γιατί πήγε αρκετά γρήγορα. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Καλησπέρα, καλησπέρα Σταμάτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πήγε αρκετά γρήγορα. Νομίζω το έτρεξε πολύ και η πλευρά του κυρίου Γολιέλμου. Δηλαδή δεν το άφησε. Ήθελε να τελειώνει άμεσα αυτό το ζήτημα. Σωστό. Το όποιο ζήτημα τέλος πάντων. Θα δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό, ποια είναι η επόμενη μέρα, επόμενες κινήσεις, τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Θα μιλήσουμε φυσικά για ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για Ηρακλή, θα δούμε τι γίνεται με τα πρωταθλήματα που πηγαίνουν προς το φινάλε Α2, Β-Γ, τι γίνεται, ποιες σώζονται, ποιες ανεβαίνουν, ποιο είναι το ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε φυσικά για NBA, έτσι εννοείται αυτό. Όπου η Γιούτα φρόντιζε να με διαψεύσει πανηγυρικά χθες. Πολύ καλή. Με πολύ την νίκη της. Και φυσικά θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της εβδομάδας, θεωρώ εγώ. Έτσι, ο Δημήτρης Σαλδάρη, ο οποίος αποφάσισε να κρεμάσει τη φανέλα του μετά από αρκετά χρόνια καριέρας, πολύ καλής καριέρας. Και νομίζω από τους πιο underrated παίχτες, ρε παιδί μου, που παίξαν. Ναι. Δηλαδή, στον Άρη έκανε πραγματικά πολύ καλές σεζόν. Ξέρεις, δεν τις εξαργύρωσε στη λογική ότι να πάει στην εθνική ομάδα, ας πούμε, να παίξει ένα τουρνουά ή να πάει είτε σε έναν από τους δύο και όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένας παίκτης που πολύ καλή καριέρα και πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος. Τώρα εγώ δεν τον ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Σαν χαρακτήρα, είναι πολύ χαμηλών τόνων, πολύ εργατικό παιδί, γιατί το ότι έφτασε σε αυτό το σημείο που έφτασε και έκανε την καριέρα που έκανε οφείλεται κατά πρώτο λόγο, θα πω εγώ, στη δουλειά του. Έτσι. Κατά πρώτο λόγο, δεν είναι αυτό που λέμε το πολύ μεγάλο φυσικό ταλέντο που βλέπεις, αλλά είναι μαχητής και πολύ σκληρός στο θέμα προπόνηση και γι' αυτό έφτασε εδώ που έφτασε. Εξαιρετικό παιδί πραγματικά, χαμηλών τόνων όπως είπες, θα δίνει όλα για την ομάδα και θεωρώ ότι είναι underrated παίκτης, έτσι αδικημένος ως ένα βαθμό γενικότερα. Βέβαια στο εξωτερικό όταν πήγε εκεί καταλάβα την αξία του και είχε πολύ καλές χρονιές στις ομάδες, πήγε και πολύ καλά συμβόλαια κιόλας. Έτσι. Θα μιλήσουμε μαζί του λοιπόν για την απόφαση του αυτή να σταματήσει το επαγγελματικό μπάσκετ σαν καλαθοσφαιριστής, γιατί προφανώς θα συνεχίσει σε κάποιο άλλο πόστο, δεν θα φύγει από το μπάσκετ μακριά. Και να θυμηθούμε λίγο κάποια πράγματα όσον αφορά την καριέρα του, κυρίως φυσικά τον Άρη, έτσι που έζησε πολύ καλές στιγμές με τον Άρη. Θα έχουμε μια, πιστεύω, πολύ ωραία ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Έτσι. Έχουμε Final Four του Basketball Champions League, έτσι μην το ξεχνάμε. Μπορεί να μην έχουμε ομάδα της πόλης, αλλά έχουμε ελληνική ομάδα και επειδή είμαστε στη τελική ευθεία για εκεί, έτσι σήμερα στην συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών, όλες οι εργασίες στο ΆΚΑ και αύριο είναι η ημιτελική, έτσι. Στις 6.30 παίζει η Λούντβιξμπουργκ με τη Μονακό και στις 9.30 παίζει η ΑΕΚ με τη Μούρθια. Και φυσικά η Ευρωλίγκα θα αναφερθούμε, έτσι όπου όσο μπορούμε πιο σύντομα, γιατί μας παίρνει πάντα ο Γιαννακόπουλος. Να σου πω την αλήθεια, χθες έκανα μια αναφορά κυρίως στο κομμάτι το αγωνιστικό. Τώρα σήμερα έχει εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Γιαννακόπουλο, με τη FIBA και όλα αυτά. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι αξιωματούχοι της FIBA είναι στην Αθήνα. Ναι. Με αφορμή το. Υπάρχει η ανακοίνωση, αν θέλεις, των 10 από τους 11. Σωστά, έχει εξέλιξη και από αυτό. Έτσι που λένε ότι Γιαννακόπουλε ουσιαστικά θέλουν να παρθεί ο Γιαννακόπουλος από την όλη διαδικασία, να μην εμφανίζεται, αλλά θέλουν τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Έτσι, αυτό τώρα βέβαια είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορεί να μην θες τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Ξέρω, δεν μπορεί να μην θες τον ιδιοκτήτη να ασχολείται, να έχει θεσμικό ρόλο, να οτιδήποτε και θες τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ποιος είναι ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού? Δεν γίνεται αυτό, αλλά νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι και οι ομάδες πλέον έχουν πάρει θέση εναντίον του Παναθηναϊκού. Έτσι, ξεκάθαρα δηλαδή. Είναι ο Γιαννακόπουλος ο Παναθηναϊκός. Οπότε ο Παναθηναϊκός, από ό,τι βλέπω, δεν θα κερδίσει αγωγικά αυτή την κόντρα ο Γιαννακόπουλος με τον Περτομέο. Δηλαδή, αφού του στηρίζουν ακόμα οι ομάδες στον Περτομέο, και διαβάζω τώρα κάποια δήλωση
που πάντα λεφτά λέει από τα τηλεοπτικά, αναρωτιέται ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει. Τώρα πρέπει να το δεις αυτό. Δηλαδή τόσο καιρό, τόσα χρόνια δεν το βλέπεις. Και ο Γιαννακόπουλος λίγο άργησε. Αλλά γενικά είναι μια κόντρα στην οποία νομίζω από τη στιγμή που βγήκε αυτή η ανακοίνωση σήμερα των 10 που στηρίζουν ουσιαστικά τον Μπερτομέου. Νομίζω ότι του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα παίζει τον μπάσκετ Champions League, έτσι. Δεν υπάρχει. Ναι, νομίζω ότι πλέον έχει. Δεδομένο θεωρώ αυτό. Ακριβώς. Το θέμα είναι βέβαια τι θα του προσφέρει η FIBA. Θα μου πεις, έχει επιλογές ο Παναθηναϊκός. Όχι. Αλλά πιο πολύ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και για τη FIBA να πάρει τον Παναθηναϊκό παρά ο Παναθηναϊκός να πάει στη FIBA. Έτσι. Και δεν ξέρω τι συμφωνία μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έτσι, αυτό βέβαια όπως είπαμε, έχουμε ξαναπεί εδώ, επηρεάζει ως ένα βαθμό την πόλη μας, γιατί είχαμε δύο θέσεις, δύο ομάδες στο Basketball Champions League. Με βάση βέβαια τη βαθμολογία γινόταν όλη αυτή η διαδικασία. Τώρα βέβαια από τη στιγμή που άρχισε είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, νομίζω ότι σε πρώτη φάση δεν μας επηρεάζει. Έτσι, δεν νομίζω δηλαδή ότι όλες οι ομάδες θα πούν όχι πάνω από τον Άρη και θα ξαναβρεθεί ο Άρης πάλι στη διαδικασία Basketball Champions League. Έτσι. Αν βάλουμε ότι η ΑΕΚ θα παραμείνει στη διοργάνωση και ο ΠΑΟΚ θα είναι στην διοργάνωση, έτσι. Θα είναι ο Παναθηναϊκός σίγουρα, άσχετα τι θέση θα πάρει. Βάσει που θα πάρει και καλή θέση. Έτσι. Αυτό ίσως βέβαια ίσως να δυσκολέψει τον ΠΑΟΚ, Νίκο. Έτσι, αν ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω να σου πω λίγο κάτι. Τερματίσει. Υπάρχει ένα σενάριο. Και την ΑΕΚ, βέβαια. Υπάρχει ένα σενάριο. Ναι. Το οποίο ξέρει φήμη, κουβέντα. Τώρα το να ξέρει πώ σκέφτεται και τι θέλει ο Γιαννακόπουλος. Πέρα από τον ίδιο τον Γιαννακόπουλο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, φίλε μου, στα μάτια. Το οποίο λέει το εξής. Ότι ο Γιαννακόπουλος από τη νέα σεζόν, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα ασχολείται με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Α, οπότε αφήνει τον μπασκετικό. Όχι, τον αφήνει, αλλά πρέπει κάπως να το μαζέψει οικονομικά. Και το Champions League. Και στο Champions League προφανώς και δεν χρειάζεται να έχει ένα budget. Ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια έχει μάθει, 15. Για να διεκδικήσεις πράγματα. Με 2 και με 3 είσαι μια χαρά. Εγώ δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει 2-3 εκατομμύρια ευρώ budget, αλλά προφανώς και θα κατεβεί σκάλες οικονομικά όταν δεν θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Λέω εγώ. Και είναι και το φυσιολογικό. Θα πρέπει. Γιατί ας πούμε, του Καλάφ το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Αν ο Καλάφ θέλει να πάει στο NBA, ναι, να του δώσει πολλά λεφτά, οκ, okay, αλλά μπορεί να μην ψηθεί να μείνει. Να θέλει να πάει στο NBA. Ο Σίγλετον μπορεί να θέλει να παίζει στην Ευρωλίγκα. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. Είναι και αυτό ένα σενάριο το οποίο ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν είναι σενάριο που δεν έχει μια βάση το συγκεκριμένο. Δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά είναι και αυτό μια φήμη, σενάριο και όλα αυτά. Έτσι. Θα το δούμε. Γενικά είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη αυτή που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα. Δεν θυμάμαι τότε τι είχε γίνει με Ευρωλίγκα, Σουπρολίγκα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά τότε δεν νομίζω ότι ήταν μόνο μία η ομάδα. Νομίζω ότι ήταν. Όχι, ήταν παραπάνω. Σουπρολίγκα ήταν Παναθηναϊκός, ήταν Μακάμπι, ήταν. Μπορεί να πάνε 10 και Τσεσεκά, ίσως να ήταν. Ναι, όχι και αν ήταν. Τώρα είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Πίστευα ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα βρεθεί μία συμβαστική λύση. Αλλά πλέον εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση δεν βρίσκει συμβαστική λύση, είναι ξεκάθαρο. Και ο Παναθηναϊκός. Κατά 90%, έτσι όπως είναι τώρα τουλάχιστον τα πράγματα, θα είναι του χρόνου στο Basketball Champions League. Μετά αλλάζουν και άλλα πράγματα, έτσι. Θα κρατήσει άλλη μια θέση στην Ελλάδα, ναι, η Ευρωλίγκα. Αυτό, γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Πέρα από την Ευρωλίγκα, που είναι μια θέση που εντάξει, τη Θεσσαλονίκη δεν την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η θέση της Ευρωλίγκας, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει η θέση της Ευρωλίγκας. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πάει στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Αλλά το θέμα είναι ότι. Πηγαίνοντας ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ του Champions League. Έτσι, παίρνει μια θέση αυτός. Έχουμε δύο θέσεις, οι οποίες σύμφωνα με όσα έχει πει και η διοργάνωση και ο κ. Κομνηνός όταν τον είχαμε εδώ στην εκπομπή, θα πάει με βάση τη βαθμολογία. Δηλαδή, έτσι όπως είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή, η ΑΕΚ δεν θα λάβει μέρος. Αν το πάρει. Στη διοργάνωση. Καλό, ε. Αν το πάρει, θα λάβει. Θα έχουμε τέσσερις ομάδες του χρόνου στο μπάσκετ του Champions League. Δεν ξέρω, ο κάτοχος δεν κερδίζει κατευθείαν θέση στο μπάσκετ του Champions League. Εκτός αν επιλέξει να πάει στο EuroCup, αυτό που πρότεινε ο Μπερτομέου. Όποιος πάρει το μπάσκετ της Champions League λέει έχει θέση στο EuroCup. Αλλά θέλω να πω ότι ως ένα βαθμό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπουμε, αν το πρωτάθλημα τελειώσει έτσι όπως είναι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα. Θα βγει μπάσκετ της Champions League, γιατί ξέρω ότι θέλει να παίξει Champions League ο ΠΑΟΚ. Αν όμως δοθεί θέση στην ΑΕΚ χωρίς να το κατακτήσει ή χωρίς να πάρει τη βαθμολογία,
τότε ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα. Πρόσεξε με τη λογική της βαθμολογίας. Ναι, εγώ να σου πάω και, και στα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Ωραία. Πες ότι η ΑΕΚ, ότι η Ευρωλίγκα δίνει μια θέση, τη θέση του Παναθηναϊκού, δίνει στην ελληνική ομάδα. Ποια ομάδα είναι αυτή η ΑΕΚ? Ωραία. Δεν πάει άλλος. Η ΑΕΚ προφανώς και έχει, ρε παιδί μου, τα εχέγγυα για όλο αυτό. Σωστά. Έχει γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι δικό στο γήπεδο, αλλά εκεί αγωνίζεται. Έχει τη δυνατότητα να μεγαλώσει το μπάτζετ της και όλα αυτά. Δεν αλλάζουν οι ισορροπίες στο αγωνιστικό της επόμενης σεζόν. Στη λογική ότι από την ΑΕΚ λέγεται ότι το μπάτζετ τους φέτος δεν περνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αν θα παίξουν Ευρωλίγκα, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το διπλάσιο για να παίξουν. Θεωρητικά η Ευρωλίγκα θέλει 5,3 εγγυημένο. Μα ορίστε. Έτσι. Και εδώ αλλάζουν πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο στο οποίο πρέπει να πηγαίνουμε κάθε μας ξεχωριστά, που λέει ο λόγος, όπως το λένε και οι παίχτες και οι προπονητές. Γιατί. Δεις, είναι εντελώς αχαρτογράφητη η κατάσταση αυτή. Ένα ενδεχόμενο να πάμε να είμαστε με μία ομάδα στην Ευρωλίγκα. Και να δώσουν τη θέση του Παναθηναϊκού σε κάποιον άλλον. Έτσι. Γιατί και η ΑΕΚ, το να δώσει 5,3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να έχει εγγυημένο για τον χρόνο, αυτό λογικά μπορεί να το κάνει ο Αγγελόπουλος. Έτσι. Αν το κάνει, σηματοδοτεί ότι πλέον η ΑΕΚ πάει να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα, όπως είπε και εσύ πολύ σωστά. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι εντελώς καινούριο. Ναι, το εγώ έχω και αυτό το σενάριο στο πίσω μέρος του μυαλού μου που σου λέει το Γιαννακόπουλο, το οποίο σου λέω είναι ένα από τα 10 σενάρια που μπορείς να σκεφτείς, έτσι. Είναι λογικό. Είναι αλλά λογικό, έχει μια βάση. Εντάξει, έχει μια βάση γιατί. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω για την περιουσία Γιαννακόπουλο τα λεφτά που δίνει στον Παναθηναϊκό είναι λίγα. Σωστά. Δηλαδή, δεν διαφωνώ. Η περιουσία της οικογένειας από τα λεφτά. Επιχειρηματικά όμως, σαν εταιρεία Παναθηναϊκός, παρά τις συμφωνίες που έγινε πολύ μεγάλες, νομίζω είναι. Ίσα βράξα πανιά, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά ζημιάς. Γιατί έχει κάνει τρομερές συμφωνίες βέβαια ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή έχει κάνει φανέλα συμφωνία, τηλεοπτικές, πολύ μεγάλες. Γιατί πουλάει πάρα πολύ σωστά το brand name του. Έτσι. Αλλά πάλι θα ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό να μειώσει το budget. Βέβαια αυτό έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα το μειώσει προφανώς. Από τη στιγμή που θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Γενικά ένα θέμα τώρα, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο είπαμε. Τη Θεσσαλονίκη θα την επηρέαζε, εμάς θα μας επηρέαζε σε μια λογική αν και οι δύο ομάδες μας ήταν στο παλέμα για την τετράδα. Έτσι. Έχουμε το θέμα του με τον ΠΑΟΚ που είναι αυτή τη στιγμή σε βάση τετράδας. Επίσης να σου πω λίγο κάτι άλλο. Πάλι σενάρι, γιατί μόνο σενάρι μπορούμε να κάνουμε. Δεν, μπορούμε να, δεν έχουμε κάτι μπροστά μας. Δεν υπάρχει. Ωραία. Αυτό, ναι. Ψάχνεται η Ευρωλίγκα για να βάλει μια ελληνική ομάδα. Ωραία. Ναι. Και κάνει και μια επαφή με τον ΠΑΟΚ. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα, έτσι. Δεν έχω καμία τέτοια πληροφορία. Ναι. Κάνει μια επαφή με τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ ψήνει το σαβίδι και του λέει: Προέδρε, κοίταξε να δεις, του χρόνου θα είμαστε Ευρωλίγκα. Ναι. Θα βάλεις και πάντα, θα βάλεις παραπάνω. Ναι, παιδιά, θα βάλουμε να παίξουμε εκεί. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση εντελώς πρωτόγνωρη που μπορείς να κάνεις διάφορα σενάρια μέσα στο μυαλό σου. Η Ευρωλίγκα καταρχήν έχει γνώση το τι γίνεται στην Ελλάδα. Προφανώς. Σαφέστατα, έτσι υπάρχουν άτομα τα οποία δουλεύουν για την Ευρωλίγκα και την ενημερώνουν καθημερινά για τα νέα των ομάδων Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται, πώς είναι οι ομάδες, έτσι. Δηλαδή, η Ευρωλίγκα ξέρει ακριβώς τι γίνεται στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό πιστεύω ότι μια διερευνητική κουβέντα, άμα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, θα γίνει, εγώ πιστεύω, με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μια διερευνητική κουβέντα για να δουν τι γίνεται. Υπάρχει δυνατότητα. Η ομάδα είναι καθαρή από χρέη. Μπορεί να βρεθεί κάποιο επενδυτή. Μπορεί. Γιατί είναι. Δεν μπορεί να τον αφήσει εκτός και να πα μόνο στην ΑΕΚ. Έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μια περίεργη κατάσταση στην οποία οδηγείται και πάλι τον μπάσκετ. Απ' τη μία με στεναχωρείται ότι δεν μας επηρεάζει πάρα πολύ έντονα. Θα ήθελα να μας επηρεάζει, που σημαίνει ότι θα ήμασταν μέσα στον μπάσκετ πολύ πιο δυνατά στην οντότητα από το να λέμε, ας πούμε, ότι εντάξει, ο Άρης τώρα έχει να δει άλλα θέματα. Πια Ευρώπη τώρα. Έτσι, δεν υπάρχει θέμα δηλαδή ο Άρης του χρόνου να παίξει στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι πρέπει να μπει ο Μάς στην Ευρώπη. Έτσι, με τα χρέη που έχει και τα προβλήματα που έχει. Και παρακολουθούμε απλά σαν θεατές, απλά εικάζουμε και βλέπουμε κάποια σενάρια τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τον ΠΑΟ κυρίως αυτή τη στιγμή. Έτσι, γενικότερα το ελληνικό πάσα, αλλά κυρίως τον ΠΑΟ. Γιατί όπως είπε και ο Σινικό, αν η ΑΕΚ πάει στην Ευρωλίγκα με budget 5 εκατομμύρια, αλλάζει τα δεδομένα και στο ελληνικό πάσα. Δηλαδή μετά η ΑΕΚ ξεκάθαρα πάει για πρωτάθλημα. Ο Προμηθέας που έχει λεφτά, ωραία, το budget του το ανεβάζει στη λογική του να διεκδικήσει θέση τετράδα, σωστά. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ σε σχέση με πέρσι έχει ανεβάσει λίγο το μπάτζετ του και γενικά τα 2-3 τελευταία χρόνια προσπαθεί να ανεβαίνει σιγά σιγά στο μπάτζετ, γιατί άμα μείνει στα 3,5-4 εκατοστάρικα δεν μπορεί να ακολουθήσει για τετράδα. Ναι, δεν γίνεται. Υπάρχει το Λαύριο. Το Λαύριο μπορεί να ήταν και μία χρονιά να έγινε αυτό. Εντάξει, το Λαύριο ναι, δεν έχει έτσι, τόσο φέρε. Μεγάλο μπάτζετ. Okay. Αλλά... Υπάρχει όπως μια ομάδα όπως η Κίμη που επίσης έχει λεφτά και ρίχνει. Ναι. Μπορεί να μην έχει 800 μπάτζετ, ωραία, αλλά μπορεί να το φτάσει εκεί ψηλά. Δεν, από τη στιγμή που είναι στο Προμηθέα στο παιχνίδι, που ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος βάζει λεφτά, αναγκαστικά για να μπει για την τετράδα, που πλέον θα μιλάμε μόνο για τέρτες, δηλαδή αν πάμε τα δεδομένα όπως είναι και η ΑΕΚ φύγει στα 5 εκατομμύρια, έτσι, μετά θα μιλάμε μόνο για τετράδα. Δεν νομίζω. Εντάξει, θα είναι πολύ δύσκολο να και γιατί τα λεφτά θα είναι 1:5 μετά. Οικονομικά, 1:6 τουλάχιστον. Mm-hmm. Να το δούμε το θέμα, το παρακολουθούμε φυσικά από εδώ. Όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός πάει προς στη FIBA και το γέλιο δεν είναι βέβαια να τα βρει FIBA με την Ευρωλίγα, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι το μεγάλο γέλιο. Εντάξει, δεν νομίζω, εντάξει, δεν νομίζω. Το θέμα όμως είναι εγκατακλείδω ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ πληγώνεται από όλα αυτά. Το μπάσκετ γενικότερα, όταν έχει τόσες λίγκες, έτσι, η πίτα είναι που είναι μικρή, γιατί το μπάσκετ δυστυχώς ευρωπαϊκά, εμπορικά αν θέλετε, δεν έχει αυτή τη διεσδυτικότητα και την το να προβάλλεται και να παίρνει οικονομικά ανταλλάγματα όπως πρέπει για τη θέση του σαν άθλημα. Έτσι και αυτό είναι το μεγάλο θέμα με την Ευρωλίγκα, ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει την θέση και την παρουσία και την ισχύ των ομάδων που έχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από οικονομικής πλευράς. Έτσι. Όχι ότι το Basketball Champions League το κάνει αυτό. Το Basketball Champions League, το αυτό που έχει, το που δεν έχει η Ευρωλίγκα, είναι η δεύτερη σεζόν του, δεν είναι, ναι, 20 χρόνια όπως είναι η Ευρωλίγκα. Ναι, σίγουρα. Απλά το Basketball Champions League, αυτό που έχει και γι' αυτό ουσιαστικά εκεί πάτησε και ξεκίνησε, είναι το αποθεματικό της FIBA. Ναι. Έτσι, σαν διοργάνωση από μόνη, δεν έχει λεφτά. Έτσι. Απλά τι κάνει, και έτσι ξεκίνησε. Πέραν από το αποθεματικό ταμείο της FIBA που έχει κάποια εκατομμύρια. Στην αρχή λέγανε για ένα τρομερά μεγάλο νούμερο. Αν θυμάσαι την πρώτη χρονιά, λέγανε ένα τρομερό μεγάλο νούμερο, το οποίο δεν έβγαινε. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε το αποθεματικό να βγάλει πολύ πράγμα για να μπορέσει να φέρει τις ομάδες. Και ουσιαστικά από εκεί, αλλά και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Δεν μπορεί δηλαδή συνέχεια να βγάζει αποθεματικό της FIBA και να δίνει στις ομάδες. Πρέπει και η διοργάνωση να έχει να πουλάει. Αλλά όταν έχει άλλες δύο διοργανώσεις ήδη, πώς θα πουλήσεις. Ναι. Είναι μεγάλο θέμα, πραγματικά. Εντάξει, το παρακολουθούμε. Ξαναλέω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι. Αλφάγαμε ένα κομμάτι για το Γιανακόπουλο. Εντάξει, είναι να κάνουμε εικασίες και σενάρια, γιατί είναι κάτι εντελώς καινούριο και με τον καιρό όλο και κάτι καινούριο θα βγαίνει. Έτσι. Αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει οριστικά να φύγει από την Ευρωλίγκα και υπάρχει και. Με τη βούλα γίνει αυτό, θα δούμε τι θα κάνει η Ευρωλίγκα με την άλλη ελληνική θέση. Αν θα τη δώσει άλλη ελληνική ομάδα ή αν θα τη δώσει αλλού. Είναι μια κατάσταση πολύ, πολύ περίεργη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να πούμε πρωτού πάμε στο διάλειμμα ότι σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, ο πρώτος τελικός του βόλεϊ είναι 2-1 το σκορ. Προηγεί το Ολυμπιακό στα σετ. Ξεκίνησε ο τέρτο σετ, είναι στο 1-2 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Πρώτος τελικός που γίνεται στο κλειστό του Ρέντι. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 1-0. Ο Σαφάρος ο ΠΑΟΚ 1-1. Έκανε ο Ολυμπιακός το 2-1 και είμαστε τώρα στο τρίτο σετ που είναι σε εξέλιξη στις αρχές του. Πρώτη ώρα μαζί μας είναι η Auto Clean Παντελίδης με μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πρίσμα αυτοκινήτου, γυάλισμα, βιολογικός καθαρισμός, όλα αυτά στη Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα. 23 10 9 38 8 75, τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα που αφορούν ρεπορτάζ, να μιλήσουμε και αγωνιστικά θέματα. Έτσι, έχουμε αγωνιστική μετά από 3 εβδομάδες στην Α1, και φυσικά ό,τι άλλο υπάρχει να το συζητήσουμε εδώ. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 10 Basket City. Πρώτη ώρα μαζί μας είναι φυσικά και ο Δόξας, μπαχαρικά και βότανα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανα τα έχει ο Δόξας. Για όσους αγαπούν τη μαγειρική, στο σπίτι την εστίαση Ολυμπίου Διαμαντή, 21 23 15 56 46, και στο doxaspavlaspices.gr. Αυτές οι εκπομπές πηγαίνουν χωρίς αγώνες Ευρωλίγκα όπως πηγαίναμε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Οπότε κάνουμε λίγο κουβέντα, μένουμε και στο ρεπορτάζ σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο βόλεϊ. Ξαναλέω, είναι 2-1 στα σετ, προηγείται ο Ολυμπιακός 11-16 μπροστά ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο.
Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το παιχνίδι. Θα ενημερώνουμε φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ. Πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ. Ναι. Να ασχοληθούμε και λίγο με τα δικά μας, γιατί πιάζαμε το πρώτο κομμάτι με την Ευρωλίγκα. Όσον αφορά τον Άρη, καταρχήν, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι πλέον μπορούμε να μιλάμε και επίσημα για τέλος εποχής Λάσκαρη. Έτσι. Και πώς λέμε όταν έρχεται ο καινούριος χρόνος. Να φύγει για να μην ξανάρθει. Ναι, ναι. Λέμε τον παλιό, άμα είναι και άσχημος. Ναι. Να φύγει για να μην ξανάρθει. Κάπως έτσι ισχύει για τον Λάσκαρη. Έτσι. Που πραγματικά ήταν λέλαπα. Λέλαπα. Δηλαδή πριν τη λέξη αυτή τη χρησιμοποιήσαμε την εποχή Καρακίτσου και Σερπάνο. Αλλά οι δύο συγκεκριμένοι αυτοί κύριοι ήταν απλά διαχειριστές. Έγιναν ιδιοκτήτες, γιατί τότε ο κ. Κοντομινάς από την εποχή Κοντομινά είχαν πάει μετοχές αυτούς. Και ουσιαστικά ήταν ιδιοκτήτες. Εντάξει, και από την αρχή πολύ γρήγορα καταλάβαμε όλοι τι γινόταν, έτσι, γιατί η ομάδα διαλύθηκε μετά από ένα μήνα. Στην περίπτωση του Λάσκαρη, βέβαια, τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Έμεινε η ομάδα με ένα πολύ μεγάλο χρέος. Και ακόμα ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την πολύ περίεργη ιστορία. Οπότε σήμερα υπήρχε αυτή η έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της μεταβίβασης των μετοχών του 90% από τον κύριο Λάσκαρη στον κύριο Γουλιέλμο. Ο κύριος Γουλιέλμος λοιπόν αποκτά το 90% των μετοχών της Καϊάρης, από ποσοστό που είχε ο Νίκος Λάσκαρης. Το 10% είναι στον Αριστέχνη, ως γνωστόν. Και μαζί με αυτό, βέβαια, αναλαμβάνει και τα χρέη. Αναλαμβάνει και το άρθρο 99, αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που έχει αφήσει ο Νίκος Λάσκαρης, και δεν είναι λίγες, είναι πάρα μα πάρα πολλές. Και ουσιαστικά παίρνει μια ομάδα η οποία είναι σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν μετά τον Καρακίτσο και τον Σερπάνο, και επίσης πολύ χειρότερη μετά την περίοδο Δαμιανίδη. Έτσι, και τα χρέη τα οποία. Πολύ χειρότερη τώρα. Γιατί μετά την περίοδο Δαμιανίδη ουσιαστικά, δηλαδή. Γένεση, Τζεβελέ και Δαμιανίδη. Γιατί όλοι εκεί, δηλαδή η γένεση ουσιαστικά μετά την αποχώρηση Τζεβελέκη παρέμενε χωρίς να παρεμβαίνει. Και άφηνε ο Δαμιανίδη να πηγαίνει το καράβι. Έτσι. Με την δίκη Δαμιανίδη τότε να κάνει υπέροχα χρέη. Αλλά ήρθε μετά ο Λευτέρης Ορβανίδης μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες του και καταφέραν ένα ποσοστό να το αποπληρώσουν, αλλά κυρίως να διακανονίσουν τα χρέη. Μπαίνοντας στο άρθρο 99, κάνοντας γνωστές συμφωνίες κτλ. Έτσι. Και σιγά σιγά βγήκε το μπαν που είχε τότε ο Άρης. Τώρα αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι εκτός άρθρο 99 των χρεών. Είναι αποφάσεις που έχουν τελεσιδικήσει. Δηλαδή αποφάσεις στη FIBA έχουν τελεσιδικήσει. Ο Άρης πρέπει να μπει σε μια λογική διακανονισμού με αυτούς τους παίχτες. Η FIBA, το έχω ξαναπεί, θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πιέσει δηλαδή τους παίχτες να δεχτούν έναν καλό διακανονισμό. Έτσι, μιλάμε για ένα λογικό διακανονισμό τώρα. Δεν μιλάμε να τον πεις κόψε το 70% των χρεών. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη στην ΚΑΕ. Και βέβαια ο κύριος Λάσκαρης, και αυτό το έχουμε αναφέρει εδώ από την εκπομπή πολλές φορές, πήρε και ένα ποσό τσέπη. Έτσι. Όταν λέω τσέπη, εννοώ ότι έγινε αγοροπολισία ουσιαστικά για να πάρει με τον Γιώργο Κουρούζο. Ένα ποσό άνω των 200.000 ευρώ. Έτσι. Και είχαμε ξαναπεί εδώ για τους παλιότερους ακροατές, εγώ πιστεύω, θυμόμαστε που το λέγαμε εδώ με τον Νίκο, όταν συζητούσαμε για το Λάσκαρη και τι χρειάζεται για να φύγει ο Λάσκαρης και συζητάει με τους αδιανούς επιχειρηματίες ο Λάσκαρης και έτσι ο Λάσκαρης. Και λέγαμε εδώ ότι ο Λάσκαρης για να φύγει, παιδιά, θέλει λεφτά. Είναι ξεκάθαρο. Δεν τις δίνει έτσι τις μετοχές. Μια που λες για Λάσκαρη, τι κάνει αυτή η ψυχή αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, πραγματικά. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μάθουμε όλοι όταν θα προχωρήσει η υπόθεση με το Λετωνό. Από δικαστικό ρεπορτάζ φυσικά. Το τελευταίο που είχα δει, Νίκο, και είχα ενημερωθεί και από φίλους του Άρη, ήταν ότι εντάξει, ο ένας ήταν διακοπές και έπινε μπύρες σε κάτι παραλίες, ο άλλος είχε πάρει τα βουνά με τα ποδήλατα. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Αυτό είναι δυστυχώς, αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο κάθε φίλαδος όταν του λέμε και προσπαθούμε να τον. Όχι να τον ξυπνήσω, έτσι προς Θεό, γιατί δεν είναι κοιμισμένος. Απλά λίγο να τον έχω λίγο σε εγρήγορση. Να μην πιστεύεις τον καθένα. Ειδικά όταν αυτά που λέει δεν τα κάνει πράξη άμεσα. Γιατί ο Λάσκαρης ήρθε, έκανε κάποια πράγματα όπως είπε και τον πίστεψαν όλοι και δεν έχει κανένας λόγο να μην δεν τον πιστέψει. Αλλά από την πρώτη χρονιά του τελείωσε και μετά, από αυτά που είπε δεν έκανε σχεδόν τίποτα.
Κι όμως μέχρι τον Οκτώβριο υπήρχαν υποστηρικτές του. Δεν έβλεπε κανείς που το καρά, δηλαδή μου θύμισε την ιστορία του Τιτανικού. Πραγματικά μου θύμισε την ιστορία του Τιτανικού. Και ορχήστρα που έπαιζε. Ναι, έτσι, ορχήστρα που έπαιζε και ο καπετάνιος που το είδε που χτυπούσε και έλεγε δεν είναι τίποτα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Λέει θα αντέξει. Και μπούμ, πάρ τον άχισε. Και να σου πω και κάτι τώρα, λες. Γιατί πολλοί λένε ο κύριος Γουλιέλμος, ποιον έχει από πίσω ο Γουλιέλμος, ποιος είναι με τον Γουλιέλμο. Αυτή τη στιγμή έφτασε η ομάδα σε αυτό το σημείο που δεν κοιτάς ποιος και τι, κοιτάς να φύγει η ομάδα από το Λάσκαρη. Γιατί μαθηματικά, αν δεν ήταν ο Γουλιέλμος αυτή τη στιγμή, να πάρει τις μετοχές και να δώσει κάποια χρήματα στην ομάδα, ο Λάσκαρης δεν θα είχε πληρώσει τίποτα και η ομάδα αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε ομάδα του Άρη. Αν υπήρχε, τα προβλήματα βέβαια δεν έχουν τελειώσει, είναι πάρα πολλά. Αυτά πρέπει να λύσει η διοίκηση Γουλιέλμου και όποιος έρθει μαζί του το καλοκαίρι. Μπαν, τα χρέη προς τους παίχτες, το άρθρο 99 με την εφορία. Έτσι, γιατί τελειώνει και αυτά, αυτά τα λεφτά που είχε δώσει κάποτε ο Λάσκαρης, τελειώσαν και αυτά. Πληρωθήκαν δηλαδή οι δόσεις, τελειώνουν οι δόσεις. Αλλά με το Λάσκαρη ο Άρης αυτή τη στιγμή, μαθηματικά, αυτή τη στιγμή δεν θα έχει ομάδα ο Άρης. Δεν θα παίζει, ίσως κάνει το πρωτάθλημα της Α1 ο Άρης. Γιατί οι Έλληνες θα μέναν, οι ξένοι θα φεύγαν όμως. Οι τρεις που έχει ο Άρης, τέσσερις. Θα φεύγαν και οι ξένοι. Ποιος θα έπαιζε. Θα κατέβαινε δύο Άρης να παίξει με τον Τζαερίλη, με τον Αθηναίο, τον Πογορίδη, τον Μούρτο, τον Φιόνι, τον Πουγιανίτη, τον Καλαϊτζάκη, το... και 4-5 φεύγους. Έτσι θα ήταν ο Άρης αυτή τη στιγμή, αν ήταν ο Λάσκαρης ακόμα. Και εγώ δεν λέω να δώσουμε, να πούμε, να στηρίξει ο κόσμος πρέπει την κίνηση Γουλιέλμου και να δούμε όταν θα τον ακούσουμε, γιατί από ό,τι έχω μάθει θα γίνει μια συνέντευξη τύπου σύντομα. Προφανώς, μόλις ηρεμήσει αγωνιστικά ο Άρης, θα γίνει αυτή η συνέντευξη. Δηλαδή, αν κερδίσει τον Πανιόνιο και ουσιαστικά θα έχει ηρεμήσει αγωνιστικά ο Άρης μετά την νίκη του Πανιόνιου. Οπότε, ίσως και μετά την εβδομάδα αυτή, μετά τώρα στο πρωτάθλημα του λέει, γιατί το πρωτάθλημα τελειώνει σε μια εβδομάδα, έτσι. Κανονική περίοδο τελειώνει σε μια εβδομάδα. Μετά θα έχουμε μια συνέντευξη του κ. Γουλιέλμου, που εκεί θα το ρωτήσουμε αυτά που πρέπει να το ρωτήσουμε εμείς. Έτσι. Και θα μας δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις. Αν οι απαντήσεις δεν ικανοποιήσουν, έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε την ομάδα τώρα, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Πρέπει να και αυτός να πιεστεί, να ελεγχθεί. Έχει καλές προθέσεις, αλλά καμιά φορά ξέρεις δεν φτάνουν και προθέσεις. Έτσι. Σίγουρα περιμένουμε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Το έχουμε ακούσει. Περιμένουμε να τον ακούσουμε. Να δούμε τι θα πει. Ανάλογα από αυτά που θα πει, ο καθένας θα μπορεί να κρίνει. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι τελειώνει η περίοδος Λάσκαρη, έτσι, η οποία ξεκίνησε με διθραυγικά σχόλια και πρωταθλήματα και ευρωλίγκες και εντάξει εγώ θα είμαι στη FIBA και θα αναλάβω το μέρος στο, στο Champions League, ναι, είμαι μέσα στις κορυφαίους. Καλά, αυτό με το δεις, εντάξει, εγώ όταν το άκουσα, να σου πω την αλήθεια, εκεί ήμουν εκτός Ελλάδος τότε, όταν το άκουσα έπεσα από το κρεβάτι εκείνη τη στιγμή, από την καρέκλα που καθόμουν. Εκεί κατάλαβα ότι αρχίζει το τέλος. Εκεί κατάλαβα ότι τελείωσε αυτός, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι στον άλλη στιγμή. Και από τότε έκατσε άλλους 10 μήνες. Δεν μπορεί να είναι στον άλλη στιγμή. Μια έρευνα στο Google να κάνεις, να δεις αυτά τα πολυκέντρα του ενός δις, καταρχήν πόσες θέσεις εργασίας δίνουν και. Και στην Ελλάδα πόσες τέτοιες επενδύσεις τεράστιες έχουν γίνει και πού στη Θεσσαλονίκη. Τι να πούμε τώρα δηλαδή. Και εκεί κάπου και λίγο κάπου τσίνησε και ο κόσμος και κατάλαβε κάποια πράγματα από αυτό που είπε εκείνο το βράδυ. Που και πάλι να σου πω κάτι, Νίκο. Εκείνο το βράδυ, αυτό που τον έφαγε τον Νίκο Λάσκα ήταν αυτό που τον έφαγε γενικότερα. Πώς να το πούμε. Αυτό το αίσθημα ανωτερότητας που έδειχνε. Ότι ήρθε σου θα γεννήσει. Ναι. Το αίσθημα ανωτερότητας. Αυτό τον έφαγε. Και πίστεψε ότι εκεί ακόμα και εκείνο το βράδυ, με την υπόθεση ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο, έτσι, θα πετάξει κάτι και θα το λύσει όλα, θα βουλώσει όλα τα στόματα. Δεν ήταν όμως έτσι. Και δυστυχώς η ιστορία δικαίωσε κάποιους που φωνάζαν είτε από πέρσι είτε από φέτος το καλοκαίρι. Γιατί και φέτος το καλοκαίρι όσοι φωνάζαν, έτσι, είχαν απέναντί τους μια γερή ομάδα υποστηρικτών του Νίκου Λάσκαρη. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τέλος καλό δεν λες. Τέλος και συνεχίζει ο Άρης. Έτσι τέλος η εποχή Λάσκαρη και επίσημα. Ο κύριος Γουλιέλμος, ο οποίος είπαμε θα κάνει μετά το τέλος του ερώτου πρωταθλήματος, γιατί τώρα παίζουμε Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο, τελειώνει το πρωτάθλημα, η κανονική περίοδος. Έτσι. Θα κάνει μια συνέντευξη τύπου να πει κάποια πράγματα, το πλάνο του, τι γίνεται, τι σκέφτεται, που έχει φτάσει όσον αφορά
στις επαφές και στην συνεργασία με την πλευρά Ζουλιάμι Καπάζογλου. Γιατί ο κ. Ζουλιάμις προχτές που έκανε το που μάζεψε τους παίκτες στην Πρωτομαγιά, ουσιαστικά λειτουργεί σαν διοίκηση και ο κ. Ζουλιάμις. Έτσι. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, πόσα χρήματα θα μπουν, ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι άμεσες, όσον αφορά χρέη, διάφορα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Στο αγωνιστικό κομμάτι το ενδιαφέρον στρέφεται στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ντουβιέ είναι αμφίβολος, έχει θέμα, έκανε ατομικό πρόγραμμα, θεραπείες τα σχετικά. Μπέλ Αθηναίου είναι σε καλύτερη κατάσταση και εγώ πιστεύω ότι θα παίξουν αυτοί, γιατί είναι και παιχνίδι φωτιά το συγκεκριμένο. Με τη λογική ότι ο Άριστο το κερδίζει και τελειώνει, σε ένα αντίθετο αποτέλεσμα θα παραμένει σε μια καυτή θέση, σε μια ζώνη περίεργη. Έχει βέβαια τα παιχνίδια να κερδίσει και μετά, αλλά σαβέστατα, εφόσον κερδίσει τον Πανιόνιο, θεωρώ ότι τελειώνει η υπόθεση παραμονή, ας το πούμε, στην κατηγορία. Ο Ντουβιέ είναι το μεγάλο θέμα για τον Βαγγέλη Αγγέλου. Έχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο απέκτησε πριν μερικές μέρες. Κάνει θεραπεία. Σίγουρα δεν θα είναι 100% για να παίξει, αλλά θα το παλέψει. Πιστεύω, εγώ τον θεωρώ αφίβολο. Τώρα, αν τελευταία στιγμή ξεσφίξει τα δόντια γιατί είναι έτσι το παιχνίδι, θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, είναι καλύτερα, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να βάλει το γιο στη φωτιά ότι θα είναι έτοιμο. Είναι ένα παιχνίδι που νομίζω το γήπεδο θα έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο, αλλά θα έχει πολύ κόσμο. Ο Πανιόνιος είναι σε μια φάση που δηλαδή, εντάξει, είναι πάρα πολύ περίεργη. Κατάφερε να γίνει άνω κάτω στο διάστημα της διακοπής, χωρίς ουσιαστικό λόγο, θα πω εγώ. Έχετε με καινούριο προπονητή όμως, όπως και να το κάνουμε. Υπηρεσιακό, πώς το λένε, έχοντας βάλει τη μάσκα του Ταλιμπάν για να σώσει την ομάδα, δεν ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση έρχεται με μια καινούργια κατάσταση, να το πω έτσι, ο Πανιόνιος. Δεν ξέρω αν θα το βγει αυτό σε καλό ή σε στραβό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα παιχνίδι που παίζονται έτσι πολλά, να το πω απλά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε. Το αναφέρω αυτό γιατί, ξέρεις, με όλα αυτά που συζητάμε, αφήνουμε λίγο πίσω το αγωνιστικό, αλλά το παιχνίδι που έχει μπροστά του Άρης είναι πολύ πολύ πάρα σημαντικό. Πολύ κρίσιμο. Είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Σίγουρα δεν είναι το τέλος. Δηλαδή, όχι, ό,τι και να γίνει. Αν κερδίσει, νομίζω είναι. Αν κερδίσει είναι. Ναι. Μιλάω για την αντίθετη περίπτωση, γιατί και αυτή μπαίνει μέσα στη συζήτηση. Δεν είναι το τέλος, γιατί με βάση το πρόγραμμα και των υπόλοιπων ομάδων και του Άρη, ο Άρης έχει πάλι τα παιχνίδια για να κερδίσει και να ηρεμήσει βαθμολογικά. Έτσι. Απ' την άλλη, ο Πανιόνιος δεν έχει τόσα πολλά παιχνίδια να ηρεμήσει και να κερδίσει. Και να πει ότι, όπως και οι υπόλοιποι ομάδες. Ο Άρης έχει αυτό το πλεονέκτημα, γιατί έχει και τον. Μετά ακόμα έχει ένα παιχνίδι εντός έδρας με το Ρέθυμνο και πάει στη Ρόδο. Είναι ένα παιχνίδι που είπαμε στο θετικό ηρεμεί ο Άρης και απολαμβάνει και τις δύο τελευταίες αγωνιστικές με πολύ πιο μεγάλη άνεση βαθμολογική. Απ' την άλλη πλευρά, σε ένα αντίθετο αποτέλεσμα, έχει τα παιχνίδια έτσι, και έχει γίνει μια παστατιά τελευταίες ημέρες και χθες είχε μια δήλωση του κ. Παγιοργίου και σήμερα που έχει μια δήλωση του Τσαερέλη ότι θέλουν τη βοήθεια του κόσμου. Έτσι. Ο κόσμος είναι ένα σημαντικό κομμάτι να γεμίσει το γήπεδο, να φωνάξει, να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, να βοηθήσει ουσιαστικά και με τα εισιτήρια τη διοίκηση, τη νέα διοίκηση, αλλά μέχρι και έτσι κόσμια, να μην γίνει τον παραμικρό φυσικά, έτσι. Οτιδήποτε να μην γίνει. Δεν πρέπει σε αυτό το παιχνίδι και δεν νομίζω ότι θα γίνει, να σου πω την αλήθεια, Νίκο. Θα δούμε πώς θα πάει. Και ο Πανιόνιος είναι αυτό που λες, παίζει ένα πολύ από τα τελευταία του χαρτιά. Είναι σε μια περίεργη κατάσταση ο Πανιόνιος με αυτό που έγινε με τις αλλαγές προπονητών. Έτσι και όλο το θέμα με τον Ζιάγκο, τον Γιατζόγλου, τον Αλεξανδρή. Εντάξει. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στις 9. Πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. Πρώτη ώρα μαζί μας είναι και το hair salon του Γιώργου Μάσκα. Στο κέντρο της πόλης, του Γεωργίου Σταύρου 5. 23-10-282-700 για να κλείσει το ραντεβού σας. Facebook και Instagram, George Maskas Hair Salon. Ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε για το μαλλί σας και εσείς και η ομάδα του Γιώργου Μάσκα μπορεί να σας το προσφέρει. Πάμε στο διάλειμμα. Λίγο να περιμένουμε μπας και τελειώσει το σετ. 22-24 είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ, τέλος του τέταρτου σετ. Για να περιμένουμε λίγο τη φάση, μήπως και τελειώσει εδώ. Το σετ είναι παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Πρώτος τελικός στο κλειστό του Ρέντι. 2-1 μπροστά σετ Ολυμπιακός. Τέταρτο σετ σε εξέλιξη. 22-24 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Τώρα έχει την επίθεση ο Ολυμπιακός. Όχι, μπλοκ του ΠΑΟΚ, 2-2. 22-25 το τέταρτο σετ λοιπόν. 2-2 θα έχουμε tie break στο πρώτο τελικό
του πρωταθλήματος Βόλεϊ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα εκπομπή. Μπάσκετ City, πάμε μέχρι και τις 10. Στα μάτια μου λέει Νίκο Μοσχοβίτη πίσω από τα μικρόφωνα. FM και ενώ τα μηνύματά σα στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρέωση ο κινητή τηλεφωνία, τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή και φυσικά από το Facebook. Μπάσκετ City, σελίδα μα. Από εκεί συχνά πρέπει να κάνουμε κουβέντε και την ώρα τη εκπομπή και έξω από αυτήν. Σε εξέλιξη το tie breaks του Ready. 4-1 μπροστά Ολυμπιακό. Ή 5-1, αν αυτό ήταν άσος, ναι, 5-1. Μπροστά ο Ολυμπιακός έχει σημαντικό προβάδισμα για να κάνει το 1-0 στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Είπαμε, προαναγγείλαμε και συνέρεξε εκπομπή ότι θα κάνουμε μια κουβέντα και με τον Δημήτρο Ζαλδάρη. Το τώρα σε λίγο ο Σταμάτης το τρέχει. Το θέμα δεύτερη ώρα μαζί μας είναι η Auto Glim Παντελίδης, με μπαταρίες, με λιπαντικά, με χημικά, με αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πλήσιμο αυτοκινήτου, γυάλισμα, βιολογικός καθαρισμός με κορυφαία βρετανικά προϊόντα, όλα αυτά στην Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα και με μπατήριο BP για τη διευκόλυνσή σας. 2310-938-875 το τηλέφωνο. Κάναμε λίγο στην αρχή μια κουβέντα και για το κομμάτι της EuroLeague του Παναθηναϊκού, του Basketball Champions League, το οποίο είπαμε ότι έχει το Final Four μπροστά του. Μιλήσαμε λίγο για τον Άρη, τώρα θα κάνουμε λίγο και την συζήτηση με τον Δημήτρη Ζαλδάρη, ο οποίος μετά από μια πολύ σημαντική καριέρα στην Α1 και όχι μόνο, στα 38 του, αν θυμάμαι καλά στα μάτια, αποφάσισε να τελειώσει την καριέρα του. Τον έχουμε? Ναι, νομίζω. Ωραία, ότι ωραία. Ένα λεπτάκι τώρα να... Νομίζω ότι τον έχουμε. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, κάτσε, γιατί έχω ένα πρόβλημα, εγώ δεν σε ακούω. Μισό λεπτάκι λίγο να το διορθώσουμε λίγο, γιατί δεν μπορώ να ακούσω εγώ τι γίνεται. Ναι, νομίζω ότι λύθηκε τώρα. Τώρα έχουμε τον Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται, συγγνώμη για αυτό το μικρό πρόβλημα, αλλά δεν σ' άκουγα εγώ καθόλου. Γι' αυτό... Κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει. 38 είσαι? Έφτασα, ναι. Έφτασα. Που μαζί μεγαλώνεις εσύ, μεγαλώνουμε κι εμείς. Να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι μεγαλώνω επειδή μεγαλώνω τα παιδιά μου. Α, είναι γι' αυτό. Τι γίνεται καταρχήν αυτό το θέμα οικογένεια, πώς το έχεις πάρει? Γιατί το στίβο του μπάσκετ είναι άλλο θέμα, έτσι. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Όχι, μια χαρά. Μεγαλώνουνε. Όλα καλά. Ευτυχισμένος μπαμπάς. Πώς και πήρες την απόφαση αυτή, πιστεύοντας της επικαιρότητας? Κοίταξα άλλη την πήρα, γιατί από τη μία πέρασαν τα χρόνια, πλέον είμαι 38. Θεωρώ ότι έχω κάνει τον κύκλο μου ως αθλητής. Δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Προσπάθησα τα τελευταία χρόνια έτσι λίγο να δώσω κάποια πράγματα σε μικρά παιδιά, σε νέους αθλητές. Και αφενός πλέον δεν υπάρχει και αυτό που λέμε η πρόκληση. Έτσι. Και όταν δεν υπάρχει μια πρόκληση στον αθλητή, δεν υπάρχει λόγος να παίζει. Και κάπου μπήκε και η επιθυμία. Δηλαδή ένιωσα φέτος ότι κάποιες φορές έμπαινα στο γήπεδο χωρίς να έχω την ίδια επιθυμία που είχα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι νομίζω βασικό και αυτό, έτσι, στο να... Γιατί δεν είναι μόνο το παιχνίδι, πηγαίνεις κάθε μέρα και στην προπόνηση, όλη αυτή η διαδικασία είναι αυτό, είναι ότι από ένα σημείο και μετά σταματάς να σκέφτεσαι σαν παίχτης, και έπιασα τον εαυτό μου ότι δεν λειτουργούσα σαν παίχτης, σκεφτόμουν πιο πολύ προπονητικά. Προπονητικά, ναι. Και αυτό είναι ένα λάθος, θεωρώ εγώ, όταν είσαι παίχτης και δεν σκέφτεσαι σαν παίχτης, τότε αρχίζει λίγο και μπερδεύεται η κατάσταση. Και ήταν και αυτός ακόμα ένας λόγος να πάρω την απόφαση αυτή. Θα ξεκινήσω λίγο κάτι που συνήθως το ρωτάνε στο τέλος, απλά μου δώσεις την μπάσα τώρα. Δεν θα φύγεις από τον μπάσκετ, από ό,τι καταλαβαίνω το βλέπεις το προπονητικό. Δεν θα φύγω, δεν θέλω να φύγω. Νομίζω ότι η ζωή μου είναι το μπάσκετ. Από μικρό παιδί είμαι μέσα στα γήπεδα, μεγάλωσα στα γήπεδα, έφτιαξα τη ζωή μου μέσα στα γήπεδα και θα συνεχίσω να είμαι μέσα στα γήπεδα. Τώρα από ποιο πόστο, να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν το έχω, ναι. Δεν έχω κατασταλάξει 100%.
Αυτό το καλοκαίρι σίγουρα θα πάρω την αποφασή μου. Λέγαμε και πριν με τον Νίκο εδώ μια καριέρα αρκετά γεμάτη, έτσι, περνώντας από πολύ καλές ομάδες, όπως ήταν ο Πανελλήνιος εκείνη την εποχή. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει Πανελλήνιος, αλλά εκείνη την εποχή ήταν πολύ δυνατός. Ακολούθως πέτυχες τον καλό Άρη, θα πω εγώ, εκείνης της εποχής. Έτσι, Ιταλία, εξωτερικό, ναι. Και πάλι Άρης, Κηφισιά, Μπιέλα, Κολοσσός Ρόδου, τελευταία χρόνια Δόξα Λευκάδας. Κάνοντας μια αναδρομή, τι σου έχει μείνει, Δημήτρη, από όλη αυτή την καριέρα? Καταρχήν μου έχουν μείνει, μπορώ να θυμάμαι, έχω πιάσει τον εαυτό μου να θυμάμαι κάθε παιχνίδι, ξέρεις, με κάθε λεπτομέρεια, τι είχε γίνει τότε, σε ποια παιχνίδια χάσαμε, πώς χάσαμε. Έχουν μείνει καλές στιγμές με τις περισσότερες ομάδες, επιτυχίες, στιγμές μετά από μεγάλες νίκες, με τον Άρη παραδείγματος χάρη, μεγάλες νίκες, προκρίσεις, δυνατά συναισθήματα, με άλλες ομάδες επίτευξη στόχων στην Ιταλία, με τη Σάσαρη, με τη Μοντεγκρανάρο, μπήκαμε play-off και ουσιαστικά χάναμε στο νήμα για να πάμε τελικούς. Γενικά από όλες τις ομάδες, τις περισσότερες, έχω πολύ, πολύ καλές αναμνήσεις και θυμάμαι τα πάντα με μεγάλη χαρά. Mm. Τώρα ξέρεις, λίγο κάθομαι και τα βράδια μόνος σκέφτομαι και εντάξει, τα θυμάμαι όλα, μου δίνει μεγάλη χαρά αυτό. Τώρα έτσι που θυμάσαι, πως λες και βλέπεις κάποια πράγματα, θα άλλαζες κάτι, θα έπαιρνες κάπου μια διαφορετική άποψη από αυτή που πήρες? Αυτό το έχω σκεφτεί πολλές φορές και ίσως μια απόφαση η οποία σαφώς οι περισσότεροι λένε ότι δεν θα ξανααλλάζα, θα έπαιρναν τις ίδιες αποφάσεις, αλλά μια απόφαση που έτσι όπως τα βλέπω και τα ζυγίζω τα πράγματα τώρα δεν θα την έπαιρνα, ήταν το καλοκαίρι του 2009 να φύγω από τον Άρη. Τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσα να έχω μείνει, να συνεχίσω, ναι. Και γιατί όχι να έμενα για πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα χρόνια σε αυτή την ομάδα. Ναι. Γιατί από εκείνο και μετά ξαναγύριζες πάλι στον Άρη, προέκυψε εκείνο το διάστημα το ιταλικό, έτσι που δεν μπορώ να πω, στην Ιταλία ήταν μια χαρά πιστεύω τα χρόνια έτσι εκεί πέρα και αγωνιστικά. Όχι, ήταν πολύ καλά, πολύ ωραία τα χρόνια, πολύ έπαιξα καλά, ευχαριστήθηκα. Δεν σου κρύβω ότι την πρώτη, όταν έφυγα το καλοκαίρι του 2009, ναι. Το Σεπτέμβρη, αν θυμάσαι, είχε αποκλειστεί ο Άρης από το Μαρούσι, ναι. Τα προκριματικά της Ευρωλίγκας. Τότε είχα πάει στην Νάπολη και είχα μια επικοινωνία με την ομάδα, μήπως γυρίσω εκείνο το διάστημα, ναι, τότε ήταν νομίζω τέλη Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχα μια επικοινωνία μήπως γυρίσω, τελικά δεν έγινε. Πήγα στην Νάπολη, μετά πήγα στη Μοντεγκρανάρο, λίγο πριν τελειώσει το ιταλικό πρωτάθλημα, είχαμε πάλι μια επικοινωνία, μήπως ξαναγυρίσω τότε στην ομάδα. Το οποίο ούτε αυτό έγινε και γύρισα το 2012. Το 2012. Μένοντας λίγο στον Άρη, τι σου έχει μείνει, θέλω λίγο, αν μπορείς να μοιραστείς μια έτσι από τις πολύ καλές στιγμές σου στην ομάδα, τι σου έχει μείνει πιο πολύ? Γιατί ας πούμε εμένα για παράδειγμα μου έχει μείνει, όταν μιλάω για Τσαλδάρη, μου έχει μείνει ένα παιχνίδι που έχεις κάνει μαγικό μες στο Ισραήλ, έτσι που ναι. Τα βάζεις από παντού που λέμε. Εσένα, αυτό, ναι. Σαν παιχνίδι είναι αυτό, είναι το παιχνίδι μέσα στο Παλέ με τη Μακάμπη. Ναι. Και αυτό που σαν προσωπική απόδοση μου έχει μείνει. Μου έχουν μείνει σχεδόν όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας που το γήπεδο ήταν sold out την πρώτη χρονιά. Ναι. Μου έχει μείνει όλη η παρέα που είχαμε εκείνες κυρίως τις δύο πρώτες χρονιές. Όλη η παρέα, οι παίχτες, με συναθλητές, με το staff του της ομάδας, όλα αυτά σου λέω τα θυμάμαι με και κάποιες φορές συγκινούμαι κιόλας. Έτσι είναι εκείνη τα δύο χρόνια, νομίζω
έχουν μείνει σε όλους μας, γιατί ο Άρης ξαναγύρισε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και η ομάδα που είχε δημιουργηθεί τότε έπαιζε και πολύ ωραίο μπάσκετ. Πέρα από όλα τα άλλα. Δηλαδή, χαιρόσουν να βλέπεις εκείνη την ομάδα. Και όπως λες, το βασικό που είχε εκείνη η ομάδα είναι και αυτό. Ήταν η παρέα, ήταν ότι όλοι οι παίχτες είχατε ένα δέσιμο πολύ δυνατό, το οποίο αυτό έβγαινε και στο, και στο γήπεδο. Να υποθέσω ότι αποθυμένο ένα τίτλο, έτσι. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Όσο ήμουν στον Άρη, το προσπαθήσαμε, όχι μόνο εγώ, το προσπαθήσαμε όλοι, να πάμε σε κάποιο τελικό, να έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε όλοι ένα τίτλο. Δεν τα καταφέραμε. Με αποκορύφωμα, φαντάζομαι θα το θυμάστε και εσύ, τη στιγμή του πέμπτου τελικού, ναι, μέσα στο παλέ, το ελληνικό πρωτάθλημα που αποκλειστήκαμε από το Ολυμπιακό. Από συνέχεια. Και χαρακτηριστικά μετά το... το μάτς ήμασταν στους διαδρόμους εκεί έξω από τα αποδυτήρια, σκυμμένοι όλοι, καθισμένοι, στεναχωρημένοι. Εντάξει, και βέβαια δεν είχαμε χρόνο να το σκεφτούμε πολύ, γιατί σε τρεις μέρες έπρεπε να μπούμε πάλι στην κοινότητα και να παίξουμε τον Πανιόνιο. Ναι, το μικρό τελικό, ναι. Ήταν εκείνο, νομίζω ότι είναι μια χρονιά η οποία, ενώ όλη η χρονιά ήταν, θεωρώ, από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη του Άρη τα τελευταία χρόνια, μόνο η καλύτερη του Άρη τα τελευταία χρόνια. Έτσι, δηλαδή, είχαμε να λέμε και κάναμε συγκρίσεις με την εποχή Γκάλη, Γιαννάκη, με τα ρεκόρ και με τα θετικά, και η ομάδα έχει βγει δεύτερη. Εκείνο το παιχνίδι είναι που έχει μείνει από όλους. Δηλαδή, έχουν αφήσει όλη τη χρονιά και δυστυχώς είναι εκείνο το πέμπτο παιχνίδι που δεν έχει κερδίσει ο Άρης στο παλέ τον Ολυμπιακό, για να πάει στους τελικούς. Γιατί ίσως η ιστορία να ήταν διαφορετική από τότε, έτσι. Ίσως, ναι. Αλλά σαν, σαν αποθυμένο, ας πούμε, λέω, αν είχα την ευκαιρία να γυρίσω πίσω να ξαναπαίξω αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι. Αν μου έλεγες, ας πούμε, ποια παιχνίδια θα θέλεις να παίξεις, πάλι, πολλά θα ήταν, αλλά αυτό θα ήταν το πρώτο. Έτσι, βασικό. Μιλώντας για εκείνη την ομάδα και γενικότερα για την παρουσία σου, και όχι μόνο στον Άρη, γενικά, θέλω λίγο να μου πεις, καλύτερος συμπαίχτης από όλους όσους είχε, γιατί σίγουρα συνεργάστηκες με πάρα πολλές σπουδαίες προσωπικότητες. Ναι. Κοιτάξτε, την πρώτη χρονιά μου στο Μάρι ήμουν ιδιαίτερα τυχερός, γιατί είχα παιδιά σπουδαίες προσωπικότητες, όπως είπες και εσύ, κεφάλαια για το ελληνικό μπάσκετ. Να πω για τον Γιώργο Τσιγάλα, τον οποίο είχα την τύχη να μοιράζομαι και τα δωμάτια σε όποιες θέλεις μαζί του. Το Γιάννη τον Γιαννούλη, το Γιώργο τον Καλαϊτζή, παιδιά που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και έχουν μείνει στις ομάδες που έχουν αγωνιστεί στις οροφές των γηπέδων, αν θέλεις. Έτσι. Καταλαβαίνεις, εννοώ, έχοντας κερδίσει πρωταθλήματα και τίτλους. Κοίτα, σε κάθε ομάδα είχα και 2-3 που ταινιάζαν τα χνότα μας πιο πολύ από τους άλλους, αν θες. Αλλά σαν, αν μπορούσα να ξεχωρίσω, θα ξεχώριζα αυτά τα τρία παιδιά. Τώρα βέβαια έχοντας... Δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Όχι, εντάξει. Απλά με κάποιους ταιριάζουμε όλοι πιο πολύ, εντάξει, αυτό είναι λογικό, έτσι. Δεν θέλω να δικήσω, γιατί και με άλλα παιδιά ήμουν φίλος, μοιράστηκα δωμάτια, περάσαμε στιγμές, χαρές, λύπες. Αλλά αν το πάρουμε με το βάρος της προσωπικότητας, θα έλεγα αυτούς. Νομίζω ερχόμενος στον Άρη τότε η αρχική σου, έτσι, αν θέλεις, συναστροφή, συγκατοίκηση και με τον Γιώργο του Σιγάλα, νομίζω σε έβαλε και πιο γρήγορα και στο κλίμα της ομάδας, έτσι, που ήταν ο Άρης, γιατί ο Σιγάλας τον ήξερε καλά σαν οργανισμό τον Άρη. Ναι, ήταν αυτό που λες ακριβώς, μπήκα στο κλίμα πολύ γρήγορα. Και για μένα ήταν πολύ σημαντικό το ότι είχα τον Γιώργο δίπλα μου. Θεωρείς, Δημήτρη, ότι εγώ προσωπικά και με τον Νίκο πριν λέγαμε ότι, είπε ο Νίκος ότι ο Τσαλδάρης είναι από τους πιο underrated παίχτες στην Α1. Ότι θεωρείς μάλλον ότι αδικήθηκες από ίσως τα ΜΜΕ, ίσως τον κόσμο, ότι δεν ήσουν ίσως ο παίχτης που ιντρίγκαρες κάπως και... ενώ ήσουν ένας παίκτης χρήσιμος, ένας παίκτης καλός, ένας παίκτης που πρωταγωνιστούσε τότε στον Άρη, δεν είχες, πού να το γίνει από την προσοχή. Ίσως και μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική, να το πω έτσι. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Έτσι.
καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά πίστεψε με, ποτέ δεν με ενδιέφερε η προβολή και το να πάρω κάτι από τα ΜΜΕ γενικότερα. Αυτό που με ενδιέφερε είτε είναι να είμαι στο γήπεδο, να αναγνωρίζεται αυτό που κάνω στο γήπεδο. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό αναγνωρίστηκε. Σαφώς και υπάρχουν καταστάσεις και ΜΜΕ και πώς να το πω, κάτι που σε κατατάσσει, ένα σύστημα που σε κατατάσσει. Ναι. Και σου λέω ότι εσύ είσαι εκεί, ή μέχρι εκεί, ή πιο κάτω ή πιο πάνω. Έτσι, εγώ το ας πούμε, συγγνώμη, εγώ το λέω για παράδειγμα για την εθνική, έτσι, δηλαδή. Αλλά προσπάθησα, ξέρεις, προσπαθούσα πάντα στην καριέρα μου και τύχως να βρεθεί μπροστά να το περνάω. Έτσι. Κάποιες φορές δεν κατάφερα να το κάνω αυτό. Έφτασα κάποιες στιγμές να πάω ουσιαστικά να βρω μια θέση στις δύο μεγάλες ομάδες, για κάποιους λόγους δεν τα κατάφερα. Αλλά το ότι μένω χωρίς παράπονο. Ναι. Δεν μου έχει μείνει παράπονο αυτό το πράγμα. Σωστό. Κλείνοντας λίγο, θέλω, νομίζω κάτι που κερδίζεις, έτσι, με βάση την πορεία σου και την παρουσία σου στον Άρη και αυτό που λαμβάνω και το τελευταίο διήμερο από τότε που ουσιαστικά έτσι ανακοινώθηκε η αποφασή σου αυτή, νομίζω ότι αυτό που μένει είναι και αγάπη του κόσμου, έτσι, κυρίως η εκτίμηση και αγάπη του κόσμου του Άρη προς απέναντι σου, είτε όσες φορές έχει τύχει να έρθει σαν αντίπαλος, νομίζω ότι το χειροκρότημα είναι δεδομένο. Έτσι, τι μένει από αυτή τη σχέση? Σταμάτη, θα σου μιλήσω ειλικρινά ότι αυτό είναι κάτι το οποίο η αναγνώριση και η αγάπη που έχω από τον κόσμο και από την ομάδα του Άρη, από ένα τόσο σπουδαίο σύλλογο, αυτό πραγματικά μου δίνει. Φαντάζομαι θα είδες τι έγραψα για τον Άρη, την απάντησή μου ουσιαστικά, το οποίο είναι ισχύει 100% και νιώθω μόνο περήφανος και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που ένα τόσο μπασκετικό κοινό μιας από τα, μη γελιόμαστε, από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, όταν παίρνεις όλο αυτό, είναι ιδιαίτερη τιμή. Και βέβαια και η σχέση με τον κόσμο ήταν μια σχέση, θεωρώ εγώ, έτσι, πάθους και αγάπης. Μπορεί να μην εκδηλωνώσουν τόσο έντονα πολλές φορές, αλλά όταν εκδηλωνώσουν, νομίζω και έμενες κατευθείαν και με την ψυχολογία του κόσμου, έτσι. Ναι, να σου πω την αλήθεια, έπαιρνα και από αυτό το πράγμα έπαιρνα και ενέργεια. Δηλαδή μου δίνει ενέργεια ο κόσμος. Όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, προσπαθούσα να μπω στο παιχνίδι, ξέρεις, ένα χειροκρότημα, μια κίνηση, να σηκωθεί ο κόσμος, να δώσει ενέργεια και αυτά. Και γενικότερα είχα μια πολύ καλή επαφή στα παιχνίδια. Έτσι ακριβώς. Δημήτρη, εγώ να ευχηθώ πραγματικά ό,τι καλύτερο για σένα και την οικογένειά σου, φυσικά σε προσωπικό επίπεδο. Εμένα προσωπικά, να σου πω κάτι, επειδή συνεργαστήκαμε και στον Άρη, θα μου λείψαν παίκτες, να πω την αλήθεια. Ελπίζω να μας έρθεις προς τα πάνω σαν κάτι άλλο, προπονητής, ξέρω, τεχνικός σύμβουλος, κάτι που, και τις, που νομίζω ότι είναι και θέση που μπορείς να την κάνεις πολύ εύκολα αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω. Πριν σου είπα ότι μεγαλώνεις εσύ, μεγαλώνουμε κι εμείς. Κάπως έτσι το νιώθω και εγώ, να σου πω την αλήθεια, τόσα χρόνια στον Άρη. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο πραγματικά και ό,τι αποφασίζεις, νομίζω ότι θα τα καταφέρεις και εκεί, όποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην μπασκετική σου καριέρα. Γιατί τελείωσε η καλαδοσφαιρική καριέρα, έτσι. Η μπασκετική συνεχίζεται. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταμάτη. Κοίτα να δεις, θα είναι ευχής έργων αν ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας. Έτσι. Και μαζί και με την ομάδα. Έτσι. Η ομάδα είναι λίγο περίεργη το τελευταίο χρόνο, ας πούμε, αλλά εντάξει, σιγά σιγά νομίζω θα βρει και αυτό το δρόμο, τσιτσέ. Εντάξει, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί η λύση και η ομάδα θα ξαναμπεί στις ράγες που λέμε και θα πάρει το δρόμο που πρέπει να πάρει. Έτσι ακριβώς. Έχει περάσει και χειρότερα αυτή η ομάδα, έτσι, και έχει επιβιώσει.
και νομίζω θα το κάνει ακόμα μια φορά. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για τη συνέντευξη, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, καλό βράδυ σε όλους. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη Τζαρδάρη, όσον αφορά την πιθανότητα τελευταία της συνέντευξη σαν καλαδοσφαιριστής, γιατί τελειώνει και το βέβαιο της Α2. Ωραία κουβέντα. Στα... Και εγώ επιμένω ότι είναι ένα παιδί που... Θα μπορούσε να πάει παραπάνω, ρε παιδί, να το πω έτσι. Ναι. Με βάση τη δουλειά του και όλα όσα. Αυτό που είπα στην αρχή είναι πολύ καλό παιδί, πραγματικά. Τον ακούσαν και οι φίλοι και όσοι τον ξέρουν. Και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο. Εντάξει, αυτό που είπε και εσύ, ότι μπορούσε το έδινε κάθε φορά, έδινε το 100% ότι παραπάνω μπορούσε για την ομάδα. Έχει μια καθαρή σχέση και με τον κόσμο. Έτσι και. Λείπουν και αυτοί οι Έλληνες. Οι παίκτες, θεωρώ. Δηλαδή τότε εκείνο ο Άρης, όπως είπε ο Δημήτρης, είχε ας πούμε Καλάιτζη, είχε Σιγάλα, ήταν ο Γιαννούλης, ήταν ο Τσαλδάρης. Δηλαδή και το ελληνικό επίπεδο ήταν σε ένα επίπεδο πολύ καλό για εκείνον τον Άρη. Mm-hmm. Γιατί δεν ήταν μόνο οι ξένοι που είχε, ξέρω, ο Μάση, ο Γουίλκινσον, ο Κάστλ, είχε και ελληνικό καλό επίπεδο, σαν Βασιλιάδης τότε. Έτσι. Και το έχουμε δει χιλιάδες φορές, τα παραδείγματα είναι πολλά. Ναι, ότι είχε πολύ καλό ελληνικό. Όταν υπάρχει καλή χημεία, έτσι, αυτό το κομμάτι των Ελλήνων με το ξένο, τότε έχει και καλές ομάδες. Σωστό. Μόνο με ξένους δεν γίνεται, όπως δεν γίνεται μόνο με Έλληνες. Αυτό είναι νομίζω ξεκάθαρο. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη Τζαλάρη. Νομίζω ήταν μια πολύ ωραία συνομιλία που είχαμε και συνέντευξη. Η τελευταία ουσιαστικά. Γιατί σαν αθλητής, τώρα πλέον θα ψάξει να βρει κάτι άλλο, δεν θα το χάσουμε από το χώρο του μπάσκετ. Και νομίζω ότι το μπάσκετ δεν πρέπει να χάνει τους ανθρώπους. Έτσι γενικά. Mm-hmm. Και άλλους που έχουν χαθεί πρέπει να ξαναγυρίσουν. Και κάποιοι που είναι κάποια χρόνια πάρα πολλά, καιρός είναι να πάνε και σπίτι τους. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι το Κλίν Παντελίδης, έτσι μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου, βολιοκτικός αδεσμός με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Λοιπόν, το Κλίν Παντελίδης, Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Ανατούμπα και πρατήριο BP για την εξυπηρέτηση των πελατών. Τηλέφωνο 2310-938-875. Επίσης, Μπαχαρικά Δόξας, εταιρεία εδώ και 40 χρόνια. Είναι κοντά στο Θεσσαλονίκη με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πιπεριά κουρκουμά, κανένα κυλάνι, σαλάτια μαλαίων, διάφορα είδη σε έλαια βοτάνων, θεραπευτικά βότανα, χαμομήλι, λιούζα, θυμάρι, φασκόμηλο και τσάγια εξωτερικού, αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Μπαχαρικά Δόξας λοιπόν, Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2315-5646 και στο δόξας.pavlaspices.gr, φυσικά με λατινικούς χαράκτηρες. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε να αναφερθούμε λίγο και στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟ και να δούμε τι αγωνιστική που έχουμε, την αγωνιστική που έχουμε μπροστά μας και φυσικά NBA. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Μέχρι και τις 10 πάμε Basket City. Εδώ μαζί με Σταμάτη Μουρελή και Νίκο Μοσχοβίτη. Είπαμε αρκετά για Άρη. Μιλήσαμε με τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Ένα παίχτη που εγώ επιμένω ότι θα μπορούσε να έχει πάει και λίγο παραπάνω η καριέρα του. Σίγουρα να έχει παίξει σε ένα μεγάλο τουρνουά με την εθνική ομάδα. Δεν τα κατάφερε, αλλά σίγουρα έκανε μια πολύ καλή καριέρα. Το γεγονός ότι από όπου πέρασε λένε τα καλύτερα λόγια για αυτόν, λέει πολλά. Σε 38 του αποφάσισε να σταματήσει. Ένας παίκτης που και καλή καριέρα έκανε και ποτέ κανένα δικαίωμα δεν έδωσε και ήταν ένας από τους καλούς Έλληνες παίκτες αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Πηγαίνοντας λίγο στα του ΠΑΟΚ, που έχει πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του πλήρης. Κάποια θέματα που είχαν προκύψει από τα φιλικά στη Χαλκίδα με την Κίμη, είτε του Ζάρα είτε του Τζάκσον, έχουν ξεπεραστεί και σήμερα προπονήθηκαν κανονικά και οι δύο όπως και χθες. Οπότε η προετοιμασία γίνεται με πλήρες ρόστερ. Το πρόγραμμα σήμερα έχει και λίγο ανάλυση με βίντεο. Ο Ολυμπιακός έχει διάφορα θέματα ενώπιση του αγώνα του Σαββάτου, που δεν θα έχει τον Τιλί, ο οποίος θα κάνει δεύτερο χειρουργείο φέτος. Δεν θα έχει τον Μπόγρι, δεν θα έχει τον Πρίντεζι, δεν θα έχει τον Μιλουτίνοφ. Όλοι ψηλοί, όλοι παίχτες ρακέτας που θα λείπουν για τον Ολυμπιακό. Ο Σπανούλης προπονήθηκε σήμερα, αλλά και αυτός έχει κάνει ελλειπή προετοιμασία ενώπιση του αγώνα του Σαββάτου. Γενικά ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον Ολυμπιακό σε μια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τραυματισμούς και ψυχολογία με τον αποκλεισμό από τη Τζαλγκίρης, αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι σε μια περίεργη κατάσταση όσον αφορά το γεγονός ότι δεν έχει παίξει αγώνες εδώ και 3 εβδομάδες. Okay, τα φιλικά με την Κίμη γίνανε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι επίσημα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει ρυθμό, μπορεί να έχει απουσίες, αλλά έχει και την εμπειρία
και την ποιότητα για να ξεπεράσει τέτοια ζητήματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Στην επιστροφή, στην αγωνιστική δράση το Σάββατο, ο μεγάλος Σάκη έχει ακόμα την προηγούμενη αγωνιστική, μεγάλη επιτυχία. Υπενθυμίζουμε ότι έχει γίνει το παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής στο ΑΕΚ Προμηθέας το προηγούμενο Σάββατο με το διπλό του Προμηθέα με 75-76. Όλα τα παιχνίδια είναι το Σάββατο στις 5. Κολοσσός Κίμη, παιχνίδι με αμφότερο ενδιαφέρον στη λογική ότι ο Κολοσσός θέλει νίκη για να πλησιάσει προς την οχτάδα και να μην κινδυνεύει. Η Κίμη κοιτάει ακόμα και το 6. Το Άρης Πανιώνιος, θα έλεγε πριν και στα μάτς, είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό μάτς. Το Λαύριο Φάρος είναι επίσης σημαντικό και για τους δύο, καθώς το Λαύριο θέλει να παραμείνει εκεί στο 6, ίσως και να κοιτάξει λίγο παραπάνω. Ο Φάρος έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, θα προσπαθήσει να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι ώστε να μην κινδυνεύσει στο τέλος. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, είπαμε, Ρέθυμνο Τρίκαλα, σύμφωνα με όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, τα Τρίκαλα θα κατεβούν κανονικά να αγωνιστούν στο παιχνίδι με το Ρέθυμνο, που και αυτό θέλει νίκη για να εδραιωθεί στα play-off. Και Κόρυβος Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός βαθμολογικά διάφορο στη λογική ότι έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση και μαθηματικά. Προφανώς γιατί θέλει να χάσει κάποιο παιχνίδι, αφού είναι αήττος μέχρι τώρα. Ο Κόρυβος έχει το δικό του κάψιμο, να το πω έτσι, για την νίκη, γιατί είναι χαμηλά και στις 3 εναπομείνες αγωνιστικές θέλει τουλάχιστον μία, και πιθανόν μία ακόμα νίκη για να είναι αυτός που θα παραμείνει στην κατηγορία. Κάπως έτσι έχει το πρόγραμμα της Basket League. Είπαμε, επιστρέφουμε το Σάββατο σε πλήρη αγωνιστική, Τετάρτη ξανά η 25η αγωνιστική και την Κυριακή την άλλη η 26η. Είπαμε, 3 εβδομάδες διακοπή και η μεγάλη επιτυχία όλων των αγώνων μετά, μέσα σε μία εβδομάδα για να τελειώσει η κανονική περίοδος και μετά το τέλος κανονικής περίοδου, την μέθε επόμενη εβδομάδα δηλαδή, να ξεκινήσουν και τα ζευγάρια της πρώτης φάσης των play-off. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα που ξαναξεκινάει. Στα του NBA, να πούμε ότι χθες έγινε η έκπληξη και με βάση και όσα λέγαμε εδώ με το Σταμάτη, η έκπληξη που ήταν η νίκη της Utah και η ισοφάριση σειράς μέσα στο Houston. Η Jazz ήταν πολύ καλή. Είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Eagles, ο οποίος είχε 27 πόντους με 7 τρίποντα, παρακαλώ. Ο Mitchell είχε 17, αλλά έδωσε 11 assist και έχει προσφέρει και μια φάση από τα καλύτερα φετινά highlight. Ένα χαμένο κοντινό σουτ και ένα επιτόπιο άλμα και κάρφωμα από τον φοβερό αυτόν μικρό, ο οποίος η εικόνα του είναι παίχτη που παίζει στο NBA 8 με 10 χρόνια και όχι ενός rookie, και μάλιστα rookie που δεν τον περίμεναν φέτος όλοι να έχει αυτήν την εικόνα. Δεν θεωρούνταν ότι από τόσο νωρίς θα είναι πρωταγωνιστής, αλλά τα έχει καταφέρει εξαιρετικά. Από τη στιγμή που η Utah κατάφερε να κερδίσει μέσα στο Houston και δεν έγινε εκεί το 2-0, προφανώς και τα πάντα παραμένουν ανοιχτά σε αυτή τη σειρά. Η λογική λέει ότι το Houston είναι το φαβορί, αλλά χθες η Utah ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα και με μεγάλες διαφορές. Ακόμα και όταν το Houston πήγε να επιστρέψει, είχε τον τρόπο να αντιδράσει. Και τώρα με τη σειρά να πηγαίνει στην έδρα της και με δύο παιχνίδια εκεί, έχοντας κάνει το 1-1, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γίνει και 3-1 κατάσταση. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν κάποια ομάδα προηγείται με 3-1 στα play-off του NBA, πολύ δύσκολα γίνεται η ανατροπή. Πάντως η λογική λέει ότι και οι Houston θα αντιδράσουν, έχουν την ποιότητα. Νομίζω ότι έχουν και αυτή την νοοτροπία που χρειάζεται για να διεκδικήσουν πράγματα φέτος, γιατί πολλοί τους θεωρούν ότι μαζί με τους Warriors είναι τα φαβόροι και η λογική πάλι λέει ότι θα συναντηθούν στους τελικούς της Δύσης. Πάντως χθες δεν ήταν καλή και η Jazz και ήταν καλύτερη και δίκαια φτάσανε στο 1-1. Το επόμενο παιχνίδι είναι ξημερώματα, κάτσε λίγο να το δω αυτό, ξημερώματα Παρασκευής, σωστά, προς Σάββατο. Σήμερα έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στο Τορόντο, με το Cleveland να έχει κάνει ήδη το break από το πρώτο match. Τορόντο Cleveland σήμερα το δεύτερο match. Η αλήθεια είναι ότι το Τορόντο έχει, όχι αποκτήσει ένα κόμπλεξ, αλλά ένα θέμα το έχει με τους Cavaliers. Το απέδειξε και στο πρώτο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που ο LeBron ήταν άστοχος, παρότι τελείωσε με 25-26 πόντους
Πρωταγωνιστή ήταν ο Κόρβερ, ο Τρίσταν Τόμσον, ο Τζέι Αρσμίθ σε πρώτο ημίχρονο. Οι Warriors παρότι κατάφεραν να βγάλουν εκτός της άνετης ζώνης, το να το πω έτσι, του Λεμπρόν, δεν κατάφεραν πάλι να κερδίσουν. Έχει γίνει το 0-1 και οι Raptors θα πρέπει να δείξουν χαρακτήρα σήμερα, να κάνουν το 1-1 και μετά να πάνε στο Cleveland για να κάνουν εκεί το break. Αυτό το παιχνίδι είναι στη μία. Στις 3.30 είναι επίσης το δεύτερο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε Boston Celtics και Φιλαδέλφια. Και εκεί η Βοστόνη έχει κάνει το 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της. Η Βοστόνη, η οποία μέχρι στιγμής στα play-off είναι αίτητη στην έδρα της. Έχει 4-4 νίκες με τον Milwaukee και μία νίκη τώρα με τη Φιλαδέλφια. Αλλιώς φαινόταν να είναι αυτή η σειρά πριν ξεκινήσει. Αλλά νομίζω ότι μετά το πρώτο παιχνίδι και την νίκη της Βοστόνης και τον τρόπο που ήρθε η νίκη αυτή, η αυτοπεποίθηση να είναι διαφορετική. Ακόμα και μέχρι πριν λίγο που είχα τσεκάρει, είναι ερωτηματικό η συμμετοχή του Τζέιλεν Μπράουν. Μάλιστα υπάρχει μια δήλωση του Μπρατ Στίβενς, του προπονητή των Celtics, ότι είτε είναι έτοιμος είτε δεν είναι, εγώ θα έχω την ίδια πεντάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Σε ένα πρώτο παιχνίδι στο οποίο οι Celtics είχαν πολλούς πρωταγωνιστές, τον Ροζίερ, τον Χόρφορντ, τον Μόρις, τον Σμαρτ. Παρότι έχει μικρύνει πάρα πολύ το rotation τους λόγω των τραυματισμών, υπενθυμίζουμε ότι οι Celtics δεν έχουν τον Irving εδώ και καιρό. Δεν έχουν τον Hayward από την αρχή της σεζόν. Δεν έχουν τον Tice στα play-off τουλάχιστον μέχρι τώρα, και τον έχουν και σήμερα. Προέκυψε και το πρόβλημα με τον Jaylen Brown στο 7ο παιχνίδι της σειράς με το Milwaukee. Δεν έπαιξε από το μάτσο Jaylen Brown, ο οποίος μαζί με το Tatum ουσιαστικά είναι αυτοί που έχουν επομιστεί, να το πω, στο επιθετικό βάρος της Βοστόνης. Παρόλα αυτά έχουν καταφέρει να έχουν πάρει το προβάδισμα και αν σήμερα κάνουν το 2-0 να έχουν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στην ταλαντούχα Παύλα Ραπτόπουλε, αλλά χωρίς εμπειρία Φιλαδέλφια, την αγαπημένη σου ομάδα. Λέω ότι σήμερα γίνει το 2-0, δύσκολα τα πράγματα. Λες θα γίνει το 1-1 σήμερα, ε? Να το δούμε, φίλε. Ναι. 100%! Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή πώς το λες με τόση σιγουριά. Έχεις μιλήσει με τα παιδιά εκεί πέρα στη Φιλαδέλφια, με τον Μπεν και τον Τζέλ. Τέλος πάντων. Γενικά αυτά τα παιδιά μιλάνε λίγο παραπάνω από όσο παίζουν, Παύλε, και ξέρεις τα play-off αυτά τα πληρώνουν. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει το πρόγραμμα σήμερα στο NBA. Δεύτερα παιχνίδια σήμερα για το Ρόντο και Βοστόνη στην Ανατολή. Αύριο μετά είναι τα τρίτα μάτς. Μεταφέρονται σειρές στη Γιούτα οι Jazz με τους Rockets και στην Νέα Ορλεάνη οι Pelicans με τους Golden State Warriors. Είναι η μία σειρά που είναι στο 2-0 μέχρι τώρα, αυτή των Warriors με τον Pelicans. Να δούμε αν σήμερα θα προκύψει δεύτερο 2-0 αφού τη Βοστόνη με τη Φιλαδέλφια ή 2-0 και το Cleveland με το Toronto. Καταφέρει να κάνει και δεύτερο break το Cleveland μέσα στο Toronto επί το Raptors. Γενικά μέχρι τώρα στο NBA δεν, πλην των Warriors, δεν νομίζω ότι μπορούμε για άλλους να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά. Για μένα το θέμα για τους Warriors είχε να κάνει και με την επιστροφή του Steph Curry και το πώς θα είναι ο Curry. Ο άνθρωπος έλειπε 35 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, και μπήκε στο δεύτερο μάτς με τους Pelicans και ήταν σαν να μην έλειξε ποτέ. Έβαλε 27 πόντους και έβαλε και 5 τρίποντα. Οπότε από τη στιγμή που ο Curry και επέστρεψε καλά, δηλαδή είναι καλά μετά τον τραυματισμό του, δεν ξέρω πώς οι Warriors δεν θα βρίσκονται στους τελικούς. Και ποιον θα βρουν εκεί, βέβαια, είναι μια άλλη κουβέντα. Απλά επειδή φέτος έχουμε δει τους Rockets που πραγματικά έχουν κάνει μια πάρα πάρα πολύ καλή κανονική περίοδο. Είναι μια ομάδα που όχι παίζει κατά ανάλογο με τους Warriors, αλλά είναι και αυτή μια ομάδα που μπορεί να σου ακολουθήσει στο κομμάτι του ρυθμού και του τρυπόντου. Οι περισσότεροι περιμένουν τελικό της Δύσης ότι θα βγάλει και πρωταθλητή γενικά στο NBA. Πάντως, οι Warriors είναι δύσποτα αυτές τα τρία τελευταία χρόνια. Πλέον έχουν εμπειρία από τέτοια παιχνίδια. Δεν είναι μόνο ότι έχουν το ταλέντο και την ποιότητα παιχτών όπως ο Curry, ο Durant, ο Thompson, ο Green. Έχουν και εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις. Η λογική λέει ότι με τους Pelicans δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Είτε θα βγει εκεί κάποια σκούπα, είτε με μια-δυο είτε θα περάσουν. Και να δούμε εκεί τι θα γίνει στο τελικό της Δύσης. Γιατί οι περισσότεροι λένε ότι
ο νικητής της Δύσης θα είναι και, και αυτός που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα φέτος. Από την Ανατολή, για κανένα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ο καθένας έχει τα στραβά του. Οι Cavaliers έχουν το LeBron και από εκεί και πέρα είδαμε στο πρώτο παιχνίδι με τους Raptors να μπαίνουν και οι άλλοι στην εξίσωση, αλλά δεν ξέρω αν θα το δούμε και στα επόμενα μάτς. Οι Raptors είναι μια ομάδα που μπορεί να έχουν πολύ ταλέντο, γεμάτο ρόστερ, αλλά δεν πείθουν. Οι 76ers και εκεί πολύ ταλέντο και εκεί ένας μοντέρνος τρόπος μπάσκετ με τρίποντο, με ταχύτητα, με ρυθμό και όλα αυτά, αλλά η εμπειρία δεν υπάρχει. Και οι Celtics, οι οποίοι με τόσες πολλές απουσίες δεν ξέρεις το πού μπορούν να φτάσουν. Και για μένα οι Celtics μέχρι τώρα μάλλον είναι και έχουν πετύχει και παραπάνω πράγματα από αυτά που θα περιμέναμε. Με τόσα προβλήματα τραυματισμών να υπάρχουν από πριν και να προκύπτουν και άλλα σημαντικών παιχτών, όπως είναι ο Brown. Γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που ο Irving τραυματίστηκε και έμεινε εκτός αγώνων, ο Tatum με τον Brown πήραν περισσότερες επιθετικές αποφάσεις και ευθύνες. Τραυματίστηκε και ο Brown, παίρνει περισσότερες επιθετικές αποφάσεις και ευθύνες τώρα ο Rozier, ένας παίχτης που πρώτη φορά ουσιαστικά του ζητείται σε τέτοιο επίπεδο να κάνει τέτοια πράγματα και καταφέρει να το εκμεταλλευτεί. Στην Ανατολή είναι πολύ πιο περίεργη η κατάσταση. Και τώρα που μιλάμε, μετά τα πρώτα παιχνίδια, σήμερα θα γίνουν τα δεύτερα, κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το ποιος θα είναι στους τελικούς του NBA. Από όλους περιμένω να δούμε κάτι. Είτε από τους Cavaliers που έχουν το LeBron, είτε από τους Raptors που έχουν αποδεδειγμένα ποιότητα και γεμάτο roster. Οι 76ers, είπαμε, μεγάλη ποιότητα, ταλέντο και όλα αυτά και έλλειψη εμπειρίας. Και οι Celtics σε μια κατάσταση δύσκολη λόγω τραυματισμών. Παρ' όλα αυτά όμως μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να ανταπεξέρχονται και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, αυτά και μετά του NBA. Τώρα, όσον αφορά, πριν κλείσουμε και με το Final Four του Champions League, το οποίο ξεκινάει αύριο, είπαμε αύριο στις 6.30 είναι το Ludwigsburg Μονακό, στις 9.30 είναι το ΑΕΚ Μούρθια. Καταρχάς έβλεπα πριν ένα βίντεο το οποίο νομίζω το ανέβασε η ΑΕΚ με το πώς έχει μεταμορφωθεί το ΆΚΑ εν όψη του Final Four και είναι πραγματικά, έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα εκεί. Μάλιστα θα υπάρχει και ένα μεγάλο τζάμποτρον, όπως το λένε στο NBA, μια κεντρική έτσι, ένα κεντρικό κουτί, να το πω πολύ απλά, που θα είναι ψηλά και θα βλέπεις από εκεί και φάσεις και το σκορ και τον πίνακα και όλα αυτά. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Όσον αφορά τον πρώτο ημιτελικό που είναι η Ludwigsburg με τη Μονακό, η Ludwigsburg ήρθε στην Ελλάδα με ένα σοβαρό πρόβλημα με τον τραυματισμό του Sears, αλλά επειδή έχουμε εικόνα από τους Γερμανούς, είναι μια ομάδα που έχει 10-11 παίκτες στο ίδιο επίπεδο, παίζει ένα πολύ διαφορετικό μπάσκετ με πολύ μεγάλη πίεση, με πολύ τρίποντο και με πάρα πολλές αλλαγές μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα είναι και το πώς θα αντιδράσει τώρα και με τον τραυματισμό και παίζοντας σε τέτοια παιχνίδια. Ουσιαστικά ένα τέτοιο μάτσο όπως είναι αυτό με τη Μονακό. Οι Γάλλοι, πολύ καλή χρονιά μέχρι τώρα. Φαβορεί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γαλλία. Πολύ καλή χρονιά και στο Champions League. Γάλλοι όμως. Όσοι είστε μπασκετικοί ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τις γαλλικές ομάδες. Τώρα πηγαίνω στα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είχε ένα θέμα με την προετοιμασία του Σάκοτα κυρίως, του Ντούσαν Σάκοτα, ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από μικροτραυματισμούς και είναι παιχνίδια που προφανώς τα παίζει και με λίγους πόνους. Σήμερα προπονήθηκε με την ομάδα, δεν θα λείψει και δεν θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αν έλειπε ο Ντούσαν Σάκοτα. Οπότε κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα για την ΑΕΚ δεν υπάρχει. Η Μούρθια ταξίδεψε χωρίς κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Η Μούρθια που είναι θεωρητικά το outsider και λόγω του γεγονότος ότι παίζει με την ΑΕΚ και λόγω έτσι ότι μάλλον η έκπληξη που βρίσκεται στο Final Four, αλλά έχοντας αποκλείσει την κάτοχο Τενερίφη, δεν μπορεί να είναι τυχαίο το ότι είναι εκεί και είναι μια ομάδα με καλό ρόστερ και είναι μια ομάδα από την Ισπανία. Η άποψή μου είναι εκπεφρασμένη εδώ και καιρό ότι όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στο μπάσκετ, μια ισπανική ομάδα, ποτέ δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά και να είσαι σίγουρος ότι η ελληνική ομάδα θα κερδίσει και μάλιστα εύκολα. Προφανώς και για την ΑΕΚ η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο που αναμένεται αύριο να είναι κατάμεστο, το ΆΚΑ, θα παίξει ρόλο. Το θέμα είναι η ΑΕΚ να το φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει αυτή, ούτως ώστε να παίξει ρόλο θετικό και όχι αρνητικό. Το παιχνίδι. Η ΑΕΚ
τον τελευταίο καιρό δεν είναι και πολύ καλά όσον αφορά το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι. Και αυτό το δείχνουν και οι ήττες από τον ΠΑΟΚ, ήττα από τον ΠΑΟΚ και από τον Προμηθέα στην έδρα της. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια τόσο περίεργη ομάδα φέτος που δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος για το τι θα κάνει. Και είναι περίεργη γιατί σε παιχνίδια που κρίνονται πράγματα βρίσκει τον τρόπο εύκολα δύσκολα να παίρνει αυτό που θέλει. Και αναφέρομαι σε τελικούς μέσα εισαγωγικά στο Champions League που έχει καταφέρει να καλύψει διαφορές και να πάρει νίκες και προκρίσεις. Σε ημιτελικούς, παύλα τελικούς στην Ελλάδα που έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και έχει πάρει το κύπελο. Οπότε και με τον τρόπο που αγωνίζεται, με την ατομική ποιότητα που διαθέτουν οι παίχτες της και όλα αυτά, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος για το τι θα δεις. Θα δούμε αύριο σε 9.30 ώρα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Μούρθια. Είπαμε 6.30 το πρώτο μάτς, οπότε ημιτελικός ανάμεσα σε Λούντβιγκσμπουργκ και Μονακό. Σε 9.30 το ΑΕΚ Μούρθια. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού ξανά αύριο. Αύριο, καλά, την Τρίτη. Θα είμαστε εδώ στις 8. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος φυσικά. Τι θα ακούσουμε μετά, φίλε, πες μας λίγο. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Europa League έχω. Ατλέτικο Μαδρίτης. Άρσεναλ και δεν συμμαζεύεται. Καλό. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος και Θανάσης Χιλώνης από τις 10 μέχρι και τις 12 στον Μπαλαντέρ. Ναι. Καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ και μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4.